Κύριε Ζανεθίδη, με αφορμή την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το πρόγραμμα που αφορά τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας για το 2024, θα θέλαμε να μας πείτε τι σηματοδοτεί η νέα χρονιά για τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα στο σταθμό σας, στους συντελεστές του σταθμού σας, σε εσάς, κύριε Απολίτου. Να είστε καλά. Εύχομαι μια καλή χρονιά να έχουμε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή περνούν οι δράσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνουν το επόμενο έτος, δηλαδή για το 2024, οι δράσεις που προγραμματίζει η περιφέρειά μας για τον πρωτογενή τομέα. Αυτές οι δράσεις, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, επειδή θα υπάρχει μια νέα περιφερειακή αρχή που θα εγκατασταθεί από την πρώτη του έτους, θα ξαναπεράσουν από το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο να ενημερωθεί και ενδεχομένως να προσθεθούν κάποιες άλλες δράσεις. Θα δούμε. Ωστόσο, με ομόφωνη απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε αυτές τις δράσεις. Οι στόχοι που είναι και φιλόδοξοι όπως κάθε φορά είναι να προωθήσουμε και να προβάλλουμε τα προϊόντα των παραγωγών μας που παράγονται με πολύ μεράκι από τους παραγωγούς της περιφέρειάς μας, να ενδυναμώσουμε τους εμπορικούς δεσμούς των παραγωγών με την ελληνική και τη διεθνή αγορά, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα για αυτούς. Παράλληλα, να αναδειχθεί η αιγαιοπελαγική γαστρονομία, και διότι στόχος μας, βασικός μας στόχος είναι στη συνείδηση των επισκεπτών των νησιών της περιφέρειάς μας, είναι τα νησιά μας να καταστούν και γαστρονομικός προορισμός. Επίσης, να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό το κάνουμε με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, με τους φορείς, τους παραγωγούς και τους μεταποιητές της περιφέρειας, με τα επιμελητήρια, με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που έχει αναδειχθεί ένας πολύτιμος συνεργάτης, οι ενώσεις των ξενοδόχων, οι ομοσπονδίες των ενοικιαζομένων δωματίων, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι εμπορικοί σύλλογοι, οι ενώσεις των παραγωγών μας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι πρωτίστως, και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής των νησιών μας. Όλα αυτά σε μια σειρά προγραμματισμένων εκθέσεων που έχει προγραμματίσει το Τμήμα Ανάδειξης και Προβολής των Προϊόντων, σε εκθέσεις, σε παρουσίες της περιφέρειας με παραγωγούς, σε εκθέσεις που θα γίνουν στην χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σε διάφορες δράσεις γαστρονομικές που συμβάλλουν πολύ δυναμικά στην ανάδειξη και την πρόοδηση των προϊόντων και των παραδόσεων των νησιών μας στους επισκέπτες, όπως είναι τα street food, αλλά και διάφορες άλλες εκθέσεις που σε συνεργασία με τους παραγωγούς μας σε όλα τα νησιά μπορούμε να συνδιοργανώσουμε. Εσείς είστε ικανοποιημένος από τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς με όλες τις απόλυτα, γιατί συζητάω με τους παραγωγούς μας, αυτούς που συμμετέχουν, και είναι ικανοποιημένοι, καθότι καταρχήν προβάλλουν το προϊόν τους. Το προωθούν στις αγορές, υπάρχουν οικονομικά αποτελέσματα, και φυσικά, αν θα δείτε και από τις αιτήσεις που υποβάλλονται, διότι σε κάθε δράση η περιφέρεια εκδίδει πρόσκληση συμμετοχής σε όλους που μπορούν να συμμετάσχουν, που υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αντιλαμβάνεστε. Πρέπει τα προϊόντα να πληρούν τις προϋποθέσεις παρουσίας σε μια έκθεση, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, να μπορούν δηλαδή τα προϊόντα να ταξιδέψουν, να έχουν τις προδιαγραφές αυτές που απαιτεί και ο νόμος και η διαδικασία και αυτός που διοργανώνει την έκθεση. Όλα αυτά επιτυχώς έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι χαρά μας που βλέπουμε νέους παραγωγούς να συμμετέχουν σε αυτές τις εκθέσεις, που έχουν μπει σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ως νέοι αγρότες,
Ως, πώς είναι οι μη αγρότες για το 2023, κύριε Ζανετίδη, έχετε είναι καταγεγραμμένοι πόσοι είναι αυτοί? Κοιτάξτε, η πρόσκληση κάθε φορά περιλαμβάνει, εκτός από τις αιτήσεις και το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν, οι νέοι αγρότες, υπάρχει και εκπαίδευση. Είναι περίπου 4 χρόνια που πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τους. Εισπράττουν στην αρχή με την εγκατάστασή τους το 70% και του προσώπου προβλέπεται από την πρόσκληση και το υπόλοιπο 30% με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η χαρά μας είναι, θα σας πω, για από το 2014 μέχρι τώρα είναι περίπου 450 νέοι αγρότες που έχουν μπει στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Αρκετοί από αυτούς ήδη επιχειρούν, τυποποιούν και μεταποιούν προϊόντα και συμμετέχουν και θέσεις. Και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που έγινε το 2023 στον πρωτογενή τομέα? Κοιτάξτε, είναι πολλά σημαντικά που έχουν γίνει. Εδώ θα πω για τα τελευταία, τα πρόσφατα, που έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα βράβευσης παραγωγών μας. Στο Μέλι, στο Φεστιβάλ Μελιού που έγινε τον Δεκέμβριο του 2023 τώρα πρόσφατα, όταν παραγωγή της περιφέρειας μας απέσπασαν το πλατινένιο καταρχήν βραβείο, 2 χρυσά και 1 χάλκινο, στο πολύ δυναμικό προϊόν που παράγει η περιφέρειά μας, το Μέλι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και από αυτούς τους παραγωγούς να έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα νέων αγροτών. Προβάλλουν λοιπόν, μεταποιούν, τυποποιούν και μπαίνουν πολύ δυναμικά στην αγορά και βραβεύονται για την ποιότητα του προϊόντος που παράγουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους βραβεύει ένα πανεπιστήμιο στη χώρα μας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε ένα διαγωνισμό ποιότητας που έγινε το 2023.